Οι κάλπες άνοιξαν στο Κισινάου. Οι Μολδαβοί ψηφίζουν για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με διεκδικητές τον φιλορώσο Ιγκορ Ντοντόν και τη φιλοευρωπαία Μάγια Σάντου. Τι σκέφτονται όμως οι Μολδαβοί? Θα ψηφίσω, δεν ξέρω, νομίζω ίσως για τον Ντοντόν. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένας καλός υποψήφιος. Δυστυχώς, όλοι κατά τη γνώμη μου είναι διεφθαρμένοι. Για την ώρα είναι πολύ καλύτερο να κοιτάξουμε προς τη Ρωσία παρά προς την Ευρώπη. Θα ψηφίσω για την Μάγια Σάντου και εναντίον του Ιγκορ Ντοντόν. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Ντοντόν εκφράστηκε κατά των γυναικών με αλαζονία και αγένεια, κάτι που με έκανε να νιώθω ντροπή, όπως και στα 4 χρόνια της προεδρίας του. Θέλω να δώσω την ευκαιρία σε μια γυναίκα διανοούμενη, σε μια ακόμη πατριαρχική κοινωνία. Ο Ντοντόν επιδιώκει την επανεκλογή του στον προεδρικό θόκο έπειτα από το 2016, όταν είχε επικρατήσει τη Σάντου για μόλις 70.000 ψήφους. Η επιλογή των Μολδαβών, όχι μόνο εδώ στη Μολδαβία, αλλά και εκείνων που ζουν στη Ρωσία, σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και σε άλλα μέρη του κόσμου, θα έχει συνέπειες, όχι μόνο για το μέλλον της χώρας, αλλά συνολικά για ολόκληρη την περιοχή. Ernest Bulguri for Euronews, Chișinău.